τα απευθείας θέματα, αυτά που αφορούν σε χρόνο ενεστώτα τους τηλεθεατές. Αλλά σήμερα, μετά τον κύριο Κρεμαστινό, είστε το δεύτερο πρόσωπο από την πολιτική σκηνή που καλούμε. Γιατί χθες η μέρα είχε πολλά στην Βουλή. Και θέλω... Ήταν μια ζωηρή συζήτηση στη Βουλή και νομίζω φάνηκαν και κάποια πράγματα. Τι φάνηκε, δηλαδή, λέτε, κατά φάνηκε, τη γνώμη φάνηκε. Μου, η προσπάθεια και η λογική που έχει η κυβέρνηση συνενετικά να προχωρήσουμε σε κάποια ζητήματα τα οποία είναι όρημα, επιτρέψτε μου, και στην ελληνική κοινωνία. Να. Γιατί η αναθεώρηση του ενός συντάγματος δεν είναι μια υπόθεση, ένα νομοσχέδιο απλό που περνάει. Έχει να κάνει με την ίδια την πραγματικότητα και με την κοινωνία κοινωνώ. Δηλαδή, όταν αυτή τη στιγμή μιλάμε για ενίσχυση των συμμετοχικών διαδικασιών και του λαϊκού παράγοντα, μέσα από διαδικασίες δημοψηφισμάτων, μέσα από διαδικασίες σχέδια νόμου, άμα υπάρχει ένας X αριθμός, 100.000 νομίζω, υπογραφών κλπ. Μιλάμε για μια μεγαλύτερη συμμετοχή της κοινωνίας. Και βέβαια τα άλλα ζητήματα τα οποία μπαίνουν, που είναι πολύ σοβαρά και νομίζω θα τα πούμε στην πορεία. Συγγνώμη, κύριε Φαντάρη, μιλάτε για συνένεση. Συνένεση. Απ' την άλλη όμως, όπως σας κατηγορεί και η Φόβη Γεννηματά, όπως σας κατηγορούν όλοι, προχθές ζήτηθηκε να ανοίξουν λογαριασμοί του κυρίου Σημίτη. Υπάρχει η Επιτροπή για την Υγεία σε εξέλιξη. Σας κατηγορούν ότι πώς ζητάτε συνένεση όταν έχετε βάλει, έχετε ανοίξει όλες τις υποθέσεις σκανδάλων και διαφοράς. Λοιπόν, κοιτάξτε. Και κατηγορείτε τους πάντες. Να σας πω. Πώς ζητάτε συνένεση από αυτούς όταν λέμε συνένεση για το Σύνταγμα, που είναι ο θεμελιώδης θεσμός, να το πούμε έτσι, μιας δημοκρατικής κοινωνίας, σαφώς πρέπει σε κάποια ζητήματα να προχωρήσουμε με τη μέγιστη δυνατή συνένεση. Και βάλατε κάποια θέματα για εξεταστικές κλπ. Δεν είναι όριμο στην ελληνική κοινωνία η κατάργηση του άρθρου 16 για την περί ευθύνης υπουργών. Το 86. 86. Το 86 με συγχωρείτε, είναι... η παιδεία. Λάθος, το άρθρο 86. Θα πάμε και εκεί. Θα πάμε, ναι, το άρθρο 86 δεν είναι όριμο στην ελληνική κοινωνία. Λοιπόν, στα λόγια όλοι λένε, εντάξει και λοιπά. Δεν μπορούμε με βάση το άρθρο 86 να πάμε στην επόμενη Βουλή που θα είναι αναθεωρητική. Όμως, κυρία Καθημαντάρη, με 180 ψήφους. Αυτό που παρακολουθήσαμε χτες, που υποτίθεται πρέπει να γίνει σε κλίμα συνένεσης, ήταν οι παράλληλοι μονόλογοι που δεν συμφωνούσε καθόλου ο ένας με τον άλλον όσον αφορά στον κύριο Τσίπρα και στον κύριο Μητσοτάκη. Λοιπόν, εγώ επανέρχομαι και λέω ότι η προσπάθεια που γίνεται είναι συνενετικά και με βάση θέσεις ουσιαστικό δημοκρατικό διάλογο να πάμε στην αναθεώρηση του συντάγματος. Από εκεί και πέρα, αν βρίσκουν ευκαιρία, όπως κάνουν 3,5 χρόνια, ειδικά η Νέα Δημοκρατία, από το Γενάρη του 2015, να θέτουν γενικότερα ζητήματα πτώσης της κυβέρνησης, να πάνε τα θέματα αλλού, γιατί δεν τους βγαίνει η πραγματικότητα, γιατί διαψεύδονται καθημερινά, αυτό είναι και, αν θέλετε, και δική τους ευθύνη. Εγώ νομίζω ότι κάποιος που παρακολουθεί τις εξελίξεις βλέπει ποιος πραγματικά ανταποκρίνεται σε αυτό το οποίο θέλει ο κόσμος και ποιος πάει να πετάξει την μπάλα στην εξέδρα για αντιπολίτευση. Φέρατε την πρότασή σας. Έφερε και η Νέα Δημοκρατία την πρότασή σας και τα άλλα κόμματα θα φέρουν επίσης. Ναι. Λοιπόν, πού θα γίνουν οι ζυμώσεις, σε ποιο επίπεδο, ότι ο καθένας έχει δίκιο μόνο από την πλευρά του και δεν θα κάνετε ούτε εσείς πίσω, ούτε οι άλλοι πίσω. Καταρχάς, δηλαδή, πώς θα προχωρήσει. Κάτι το οποίο είπα και στην αρχή. Ότι δεν πρόκειται για ένα νομοσχέδιο το οποίο έρχεται να ψηφιστεί. Μιλάμε για τροποποίηση του συντάγματος. Για ποια άρθρα του συντάγματος θα αλλάξουν. Η προτείνουσα αρχή, να το πω έτσι, που είναι η κυβέρνηση, είναι αυτή η οποία έχει και τον κύριο λόγο, αν θέλετε, για το ποια άρθρα θα αναθεωρηθούν στην επόμενη Βουλή. Mm-hmm. Και αυτό υπάρχει και ένα ιστορικό. Υπάρχουν και δηλώσεις του κυρίου Βενιζέλου που αναφέρθηκαν και χθες έτσι και στο Κοινοβούλιο από τον Πρωθυπουργό, τι έλεγε τότε. Λοιπόν, δεν μπορούμε να πούμε πάμε με όλα και ό,τι γίνει. Έχει το αλάθητο ο κύριος Βενιζέλος. Λοιπόν, δηλαδή αυτά που έλεγε τότε στη συγκεκριμένη περίπτωση. Ανάλογα χρησιμοποιούμε του. Άλλο λέω. Ανάλογα δηλαδή με την κατάσταση. Τότε ήμασταν κυβέρνηση, για το κόμμα του εννοώ. Και σήμερα είναι διαφορετικά. Λοιπόν, ανάλογα προσαρμόζουν και την πολιτική τους. Δεν μπορούμε να μην πούμε ότι είναι κάποια θέματα, και το επανέρχομαι σε αυτό, που έχουν, αν θέλετε, οριμάσει και στην ελληνική κοινωνία.
Και αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή, δεν έχει οριμάσει την ελληνική κοινωνία ότι οι πολιτικές ελίτ πρέπει να σταματήσουν κάποια στιγμή. Οι βουλευτικές έδρες κληρονομικό δικαιώματι ή δεν ξέρω πώς τόσα χρόνια, ότι οι θητείες να είναι τρεις για τους αιρετούς στο κοινοβούλιο. Δεν είναι ένα θέμα που το θέλει η κοινωνία αυτό. Παράδειγμα, δεν θέλει να καταργηθεί το 86 που λέμε περί ευθύνης υπουργών, να πέσει άπλα το φως. Η δικιά σας η πρόταση, δεν θέλει, αν πάμε πιο συγκεκριμένα. Διακριτούς ρόλους, εκκλησία, πολιτεία. Πάμε λίγο πιο συγκεκριμένα. Επειδή έχετε ήδη αναφερθεί, έτσι, ναι, στα λίγα λεπτά που, ναι, σας έχουμε εδώ, στον νόμο περί ευθύνης υπουργών. Μάλιστα. Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ είναι να αποκλειστεί εντελώς η ευθύνη της Βουλής για την άσκηση ποινικής δίωξης στους πολιτικούς, κυρία Καφαντέρα. Γιατί αυτό ουσιαστικά θα είναι η τομική αλλαγή. Μιλάμε και για θέματα παραγραφών. Μιλάμε και για πάρα πολλά πράγματα που προβλέπονται στο Σύνταγμα, έτσι. Αλλά εγώ δεν θέλω να προδικάσω. Σήμερα, αυτή τη στιγμή, ξεκινάει η Επιτροπή για την Αναθεώρηση του Συντάγματος. Έχει 46, νομίζω, βουλευτές. Λοιπόν, θα βγει το Προεδρείο, λοιπόν, το οποίο προφανώς είναι διακομματικό, από αυτή είναι η προσπάθεια, ακριβώς, λογικό. Έτσι είναι, όταν λέμε συνενέσεις, εντάξει. Λοιπόν, εκεί πέρα, δεν υπάρχει, αν θέλετε, το αλάθητο, να το πω έτσι. Εμείς βάλαμε κάποια άρθρα τα οποία πιστεύουμε ότι πρέπει να αλλάξουν, γιατί είναι όριμα στην κοινωνία όλα αυτά που είπα πριν. Θα γίνει διάλογος στο πώς κλπ. Αλλά η Επιτροπή να φέρει ένα αποτέλεσμα συγκεκριμένο. Η κατεύθυνση, δηλαδή, όμως που δίνεται είναι να εξομοιωθεί η θέση θέμα του πολιτικού με του κοινού πολίτη απέναντι ακριβώς στη δικαιοσύνη. Ναι, ναι. Είναι. Είναι αυτή η κατεύθυνση, ακριβώς. Γιατί αυτό ζητάει η κοινωνία ουσιαστικά. Ακριβώς. Δεν μπορεί να πηγαίνει Δεν μπορεί να πηγαίνει μέσα μια καθαρίστρια για πλαστό πτυχίο. Για 10 χρόνια. Δημοτικού. Για πλαστό πτυχίο. Δημοτικού. Ναι, ναι, απολυτήριο δημοτικού. Μέσα και να είναι έξω όλοι αυτοί που έχουν φέρει την Ελλάδα στη χρεοκοπία. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Αναφερθήκατε και για τις εξεταστικές, αναφερθήκατε πριν και για τον κύριο Σιμίτη, τον πρώην Πρωθυπουργό. Εγώ δεν θέλω να διαφύγω, ας πούμε, απάντησης. Θα πω ότι ας αφήσουμε τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Λένε ότι είναι σχεδιασμοί της κυβέρνησης. Αυτό είναι που είπα προηγουμένως. Αυτό λένε, μπορεί να το λένε. Η πραγματικότητα πια είναι ότι η αρχή παράνομου δραστηριότητα του ξεπλύματος μαύρου χρήματος ζήτησε να ανοιχτούν οι λογαριασμοί. Εγώ δεν προδικάζω και κανείς δεν μπορεί να προδικάσει. Έτσι, διαφάνεια παντού. Αν ρωτήσετε τον απλό άνθρωπο, θα σας πει ναι, διαφάνεια παντού. Ναι, για είναι και λογική περίοδο τώρα, κυρία Καφαντέρα. Ναι, αλλά σας ξαναλέω ότι δεν είναι της κυβέρνησης, δεν είναι, είναι συγκεκριμένης αρχής που έγινε αυτή η κίνηση. Δεν προδικάζουμε. Ναι. Και σας λέω και σας μεταφέρουμε τι λένε. Δεν προδικάζουμε, ναι, αλλά όταν αναφέρετε ένα όνομα. Ναι. Αναφέρθηκε το όνομα, τέλειωσε. Αναφέρθηκε, θα διερευνηθεί. Μπορεί και στη συνείδηση του λαού, αν αναφέρεις κάποιον ως ένοχο, να μην είναι ένοχος. Να μην είναι ο άνθρωπος ένοχος και να μην είναι ένοχος. Είναι αυτό που λέμε ότι μήπως θα έπρεπε να φτάνουμε σε ένα σημείο πρώτα και μετά να ανακοινώνουμε ονόματα. Mm. Δεν ξέρω. Τώρα για το συγκεκριμένο, δεν το ξέρω, αυτό εγώ δεν μπορώ να σας πω. Εγώ ξέρω ότι με βάση απόφαση συγκεκριμένης αρχής, έτσι γίνεται αυτή τώρα η διαδικασία. Για τη συνταγματική αναθεώρηση, πόσο νερό στο κρασί σας είστε αποφασισμένοι στην κυβέρνηση να βάλετε? Και το λέω αυτό γιατί υπάρχει το θέμα των ιδιωτικών πανεπιστημίων, για τα οποία συζητάμε πάρα πολλά χρόνια. Το 16, και εκεί θα έλεγε κανείς ότι έχει γίνει αγώνες πολύ γι' αυτό, ότι, αν θυμόμαστε και από το παρελθόν. Ότι στυλώνει τα πόδια, ναι, η κυβέρνηση. Κοιτάξτε, και θέλω να ρωτήσω, ναι, και με αφορμή και μια φράση, ναι, που είπε ο Πρωθυπουργός, για να κάνουμε εδώ πέρα και, ναι, και την άλλη πλευρά, για να κάνουμε ζωηρή κουβέντα. Άκουσα τον Αλέξη Τσίπρα να λέει στην Βουλή, είναι άλλο, λέει, το σχολείο και άλλο το ιδιωτικό σχολείο και άλλο το ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Και θέλω να ρωτήσω, γιατί είναι άλλο? Μιλάμε για δωρεάν παιδεία. Έχει το δικαίωμα, τη δυνατότητα κάθε παιδί να πάει σε ένα καλό ιδιωτικό σχολείο, εκεί όπου μαθαίνεις και τις γλώσσες σου, υπάρχουν και αθλοπαιδίες πάρα πολλές, ναι, υπάρχουν και άλλες δυνατότητες, από ένα δημόσιο σχολείο που καλό είναι, αλλά δεν είναι το ίδιο. Λοιπόν, καταρχάς δεν πρέπει να φέρουμε σε αντιπαράθεση το ιδιωτικό με το δημόσιο σχολείο. Γιατί να μην το φέρουμε? Με συγχωρείτε, η παιδεία είναι ένας τομέας που οφείλει το κάθε κράτος ή κάθε πολιτεία να προσφέρει στον πολίτη τα μέγιστα. Ναι, μιλάμε όμως για την υποχρεωτική παιδεία στη χώρα μας. Όταν υποχρεωτική παιδεία, στην υποχρεωτική παιδεία μπορείς να πας και σε ένα ιδιωτικό σχολείο και να δώσεις πάρα πολλά χρήματα. Γνωρίζω ότι και σε επίπεδο από δεδομένα της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχει, θα
υπάρχει και επιχορήγηση και στην ιδιωτική ανώτατη εκπαίδευση και στη δημόσια. Το ζητούμενο το είναι υπεραιτέρω αναβάθμιση της δημόσιας παιδείας. Και επειδή γίνεται πάρα πολύ κουβέντα, εγώ θα σας πω ότι με βάση στοιχεία διεθνή και στάνταρς, τα ελληνικά πανεπιστήμια είναι σε πάρα πολύ καλές θέσεις. Είναι επιστήμονες Έλληνες, οι οποίοι... Είναι εκεί που θέλουμε να είναι τα ελληνικά πανεπιστήμια. Με συγχωρείτε, το καλύτερο είναι πάντα καλύτερο από το καλό. Και η βελτίωση πάντα πρέπει να είναι το επιθυμητό. Αλλά τα ελληνικά πανεπιστήμια και οι Έλληνες επιστήμονες στο εξωτερικό διαπρέπουν. Λοιπόν, μην φέρνουμε σε αντιπαράθεση το ένα με το άλλο. Δεν τους κρατούσαν να ήταν καλοί. Έτσι. Λοιπόν, όπου σε όλες τις χώρες όπου πηγαίνουν, δηλαδή είναι σε πολύ καλή θέση. Γιατί όμως αναιρεί το ένα το άλλο, κυρία Καφαντάρη, με συγχωρείτε τώρα που δεν καταλαβαίνω. Αφού υπάρχει ένας αριθμός εδώ φοιτητών που θα φύγουν και θα πάνε έξω. Γιατί να πας να δίνεις το συνάλλαγμά σου έξω, γιατί να πηγαίνεις στην Κύπρο και να μην έχεις εδώ ένα πανεπιστήμιο τέτοιας επιλογής. Πέραν αυτού, να φέρεις κόσμο. Και γιατί να μην βελτιώσεις το δημόσιο πανεπιστήμιο αν ιδρύσεις ένα μικρό λογίκι. Μισό λεπτό, για να μην βάζουμε πολλά θέματα, γιατί είναι ένα. Από εκεί και πέρα, το, αν θέλετε, είναι και θέμα αξιακό, η δημόσια παιδεία και το δημόσιο πανεπιστήμιο. Αν κάνουμε καμιά βόλτα, τα έχουμε πει πολλές φορές και εδώ πέρα και στις προηγούμενες αντίστοιχες κουβέντες, υπάρχουν ένα σώρο κολέγια. Ναι. Που ποιος ξέρει τι πτυχία, σου λέει σπουδάζεις εδώ πέρα και σου φέρνω πτυχίο από το εξωτερικό. Και εκεί δεν έχουν τη δυνατότητα όλα τα παιδιά να πάνε. Ναι, σας απαντώ ότι άλλο είναι τα κολέγια που πρέπει να υπάρχει ένας έλεγχος και νομίζω γίνονται και υπάρχει, προσπάθειες, έλεγχος, γίνονται σε αυτή την κατεύθυνση. Πάντα έτσι, υπήρχε έλεγχος. Πάντα, λοιπόν, και άλλο είναι το πανεπιστήμιο. Να μην το πω εγώ ιδιωτικό, πανεπιστήμιο με δίδακτρα. Λοιπόν, λοιπόν, κοιτάξτε, καταρχάς εδώ κάναμε προσπάθεια και στα μεταπτυχιακά να περιοριστούν στο ελάχιστο τα δίδακτρα. Και υπάρχουν και μεταπτυχιακά από τα ελληνικά πανεπιστήμια που είναι δωρεάν εντελώς. Εμείς θέλουμε να δώσουμε δυνατότητα στον καθένα να σπουδάσει. Να έρθουν. Αυτό που λέμε. Όπως παίρνουν τη βίζα οι Κινέζοι με 250.000, αγοράζουν ένα σπίτι και παίρνουν τη βίζα. Να έρθει να σπουδάσει. Και θα αφήσει τα χρήματά του ο Κινέζος. Στο δημόσιο πανεπιστήμιο. Λοιπόν, κοιτάξτε, μέσα στη διαδικασία της αναθεώρησης του συντάγματος, το άρθρο 16 για μας είναι αξιακό, το ξαναλέω με την έννοια ίσες ευκαιρίες σε όλους αυτό για σπουδές. Ναι. Αυτό είναι το πρώτο. Και υποχρέωση της πολιτείας η δημόσια δωρεάν παιδεία. Ναι, από εκεί και πέρα όλα αυτά τα επιμέρους μπορεί να είναι ζητήματα τα οποία στην πορεία μπορεί ξέρετε, να τα όμως, δούμε μέσα από συγκεκριμένους κανόνες κλπ. Αλλά και κάτι άλλο στην η παιδεία είναι δικαίωμα. Δεν είναι όλοι πλούσιοι οι άνθρωποι που στέλνουν τα παιδιά τους να σπουδάσουν στο εξωτερικό. Δεν είναι όλοι πλούσιοι. Γιατί αυτή η μεσαία τάξη έχει τόσο πολύ δαιμονοποιηθεί. Επίσης, λοιπόν, συγγνώμη να πω και το άλλο. Η μεσαία τάξη είναι αυτή που στηρίζει αυτή τη χώρα και που πληρώνει όλους τους φόρους. Είναι το ίδιο και συγγνώμη λίγο να το πούμε και αυτό, γιατί νομίζω θα θέλετε να απαντήσετε. Και επειδή τα προηγούμενα χρόνια ιδρύθηκαν σε κάθε πόλη και πανεπιστήμια για να ενισχύσουμε λίγο και την τοπική κοινωνία, τώρα αυτό το δικαίωμα δεν μπορούν να το ικανοποιήσουν πολύ. Γιατί σου λέει, πέρασε το παιδί μου στην περιφέρεια, δεν μπορώ να του βρω σπίτι να ζήσει, δεν θα σπουδάσει. Ένα δικαίωμα λοιπόν το οποίο το χάνεις. Γίνονται πάντως προσπάθειες και σε αυτή την κατεύθυνση. Στο ίδιο πάει, γιατί έχει να κάνει με το ποιος μπορεί να σπουδάσει. Γιατί πολλές φορές μπορεί να σπουδάσει αυτός που έχει χρήματα ακόμα και στο δημόσιο πανεπιστήμιο. Πάντως το πανεπιστήμιο δεν είναι μόνο η παροχή γνώσης. Έχω αντίθετη άποψη. Σας έχω αφήσει και μιλάτε, αλλά έχω αντίθετη άποψη από εσάς. Γιατί ουσιαστικά δεν φωνάζω καθόλου. Δεν έχω μιλήσει καθόλου. Την εκφράζεις. Ναι. Θα την εκφράσω τώρα όμως την άποψη. Πέστε μου σας παρακαλώ, εάν. Αφού τα αφήσουμε τα ιδιωτικά πανεπιστήμια τώρα, δεν κάνω το συνηγορό σας, δεν χρειάζεται. Τα αφήσουμε. Θα επιλέξουν οι περισσότεροι να πάνε εκεί. Θα υποβαθμιστούν τα δημόσια πανεπιστήμια. Θα υποβαθμιστεί το δημόσιο σχολείο. Γιατί αν δεν χρειάζεται να διαβάσω εγώ στο δημόσιο σχολείο και μπορώ να πάω να πληρώσω. Δεν θα δίνω σημασία στο δημόσιο σχολείο. Γιατί το λες αυτό. Γιατί το λέω αυτό. Είναι... Δεν είναι υποχρέωση του κράτους να γίνει. Θα υποβαθμιστεί η δημόσια παιδεία. Και ένα κάτι που δεν ακούσαμε. Είναι υποχρεωμένο το ελληνικό κράτος να επιδοτήσει τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Λοιπόν, εμείς είμαστε στην κοινωνία, λοιπόν, κυρία Καφαντάρη. Και μετά θέλουμε να το κάνουμε. Βλέπετε πόσο ζωηρή κουβέντα είναι στην κοινωνία. Αυτό ρωτάω. Κοίταξε να δεις, να τα βάλουμε σε μια ζυγαριά και να τα ζυγίσουμε. Έχουμε και καλεσμένοι. Δεν νομίζω ότι το πρόβλημα του λαού
τον ανθρώπο, τον συμπολιτό μας είναι αυτό, αν έχω δυνατότητα να στείλω το παιδί μου σε ένα ιδιωτικό πανεπιστημίο ή αλλά όχι. Αυτό, το ζήτημα μου ερώτημα είναι επιστρέφει. Να αναβαθμιστεί παραπέρα το δημόσιο πανεπιστήμιο. Αυτό. Αυτό γίνεται. Καταρχάς, κυρία Μιχελιδά, και εγώ θα σας πω ότι παραλάβαμε την έρευνα κάτω από το 1%, 0,6% του ΑΕΠ και τώρα έχει φτάσει στο 1,4 περίπου. Υπάρχουν συμπράξεις από το Υπουργείο Παιδείας και μάλλον από το Έρευνας και Τεχνολογίας, από τον κύριο Φωτάκη, συγκεκριμένα ερευνητικά προγράμματα, ένα ίδρυμα, το Ελιδέκτο λεγόμενο, που δίνει και υποτροφίες, που επιδοτεί, που κάνει. Κάνουμε τις προσπάθειες που μπορούμε όσο το δυνατόν περισσότερο να ενισχυθεί ο δημόσιος τομέας της παιδείας, δημόσια πανεπιστήμια, καθώς και η έρευνα. Πάντως, λοιπόν, ο στόχος είναι αυτός, αυτός ο τεχνικός διαχωρισμός και για να έρθουν και ξένοι επιστήμονες στην Ελλάδα. Μία κυβέρνηση πρέπει να απευθύνεται σε όλο τον κόσμο. Ναι, έτσι, αλλά σας απάντησα λοιπόν ότι το πρόβλημα του ελληνικού λαού αυτή τη στιγμή είναι να σπουδάσει το παιδί του. Μπορούμε να παρέχουμε ακόμα καλύτερα δημόσια πανεπιστήμια. Αυτό δεν αποκλείεται, να έχεις και μια δεύτερη επιλογή αν τη θέλεις. Από εκεί και πέρα, μέσα στο Σύνταγμα, η παιδεία και η υγεία. Θέλουμε να μου πεις το εξής. Είναι υποχρέωση της πολιτείας, παιδεία και υγεία για όλους. Αυτό που ήθελα να σου πω εγώ είναι το εξής. Πολλές φορές πας στο δημόσιο ότι είμαστε υποχρεωμένοι. Ναι, έχουν βελτιωθεί όμως τα πράγματα. Είμαστε υποχρεωμένοι. Έχουμε δουλειά ακόμα στην υγεία, αλλά... Κοιτάξτε, το καταλαβαίνω. Εγώ έκανα ένα αρνητικό ερώτημα, το θυμάστε. Άρα επιμένεις όμως. Κοιτάξτε, πώς συνεχίζεις. Επιμένω ότι πρέπει να δίνει επιλογή και να μην διώχνει τα παιδιά. Την επιλογή να τη δίνει, αρκεί να μην υποβαθμίσει τα δημόσια πανεπιστήμια. Αυτό λέμε. Παράλληλα δεν γίνεται, γιατί θα πρέπει να μοιραστεί το. Αν έχω εγώ. Μισό λεπτό. Αν έχω εγώ 10 δραχμές και πρέπει για την παιδεία να δώσω 10 δραχμές, αν έχω ιδιωτικό και δημόσιο, θα πρέπει να τα σπάσω στα δύο. Άρα ποιο θα υποβαθμίσω, το δημόσιο. Άρα. Ο στόχος είναι αυτό, λέω. Κουκιά. Μετράτε τα κουκιά. Κουκιά είναι. Υπάρχουν όμως και άνθρωποι που πληρώνουν τους φόρους τους που δεν είναι, πάνε παιδιά στην επιλογή του να πάνε σε δημόσιο πανεπιστήμιο ή σε δημόσιο σχολείο. Για ποιο λόγο και αυτοί οι φόροι δεν πάνε ουθενά και δεν γιατί γίνεται αυτή η επιλογή. Όχι, αλλά μπορούν να πιστούν όλες οι απόψεις. Γιατί γίνεται, μήπως γιατί δεν μπόρεσαν τα παιδιά τους να μπουν στα πανεπιστήμια τα ελληνικά στις Πανελλήνιες. Ή γιατί υπάρχει η. Δεν υποτιμώ, είμαστε καλοί στα πανεπιστήμια, αλλά είναι και άλλοι λόγοι που επειδή θέλουμε να πάμε στο εξωτερικό. Το ερώτημά μου ήταν αυτό και πρέπει να κλείσουμε, έτσι, γιατί έχουμε αργήσει. Ας το σκεφτούμε. Αυτό ήταν το ξεκίνημα της κουβέντας. Επειδή αυτή η κουβέντα, η συζήτηση, ο διάλογος στην κοινωνία είναι πάρα πολύ ζωηρός. Εδώ πέρα, έτσι, δύο γονείς με παιδιά σε ηλικία πανεπιστημίου. Όχι, εμένα ο γιος μου φυτάσει στο πανεπιστήμιο. Έρχονται σε μια αντιπαράθεση και αυτό είναι πολύ ζωηρό. Μήπως αυτή η κουβέντα δεν πρέπει να κλείσει στη λογική ότι εμείς αυτό λέμε και τελειώσαμε και θα μπορούσε να ξανανοίξει εγώ με κάποιες δικλείδες ασφαλείας ώστε είπα να μην υπάρχει ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο που θα έχει νομική, ιατρική και 10 καλές σχολές και το δημόσιο να τις καταργήσει, για παράδειγμα, επειδή θα υπάρχει ο ιδιώτης στο παιχνίδι. Εμείς θέλουμε όλος ο κόσμος όσο το δυνατόν να μορφωθεί. Να. Το απλό παιδί του εργαζόμενου, του άνεργου κλπ. Κυρία Καφετάρη, λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και το τονίζω ότι οι Έλληνες απόφοιτοι των ελληνικών πανεπιστημίων στο εξωτερικό διαπρέπει. Να φροντίσουμε να τις κρατήσουμε και εδώ το τέλος. Βεβαίως, γιατί δημιουργούμε τα εργαλεία να επιστρέψουν. Γιατί έχουν 500.000 έξω. Ναι. Μόνο που δεν φύγαν από το 2015, κυρία Μιχελιδάκη. Αλλά συνεχίζουν και φεύγουν όμως. Μην είστε τόσο σίγουροι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν είμαι εγώ σίγουρη, τα στοιχεία το δείχνουν. Καλημέρα σας. Ζωηρή κουβέντα είχαμε εμείς, δηλαδή όσο μίλησε η γυναίκα. Την αφήσαμε όσο την αφήσαμε να μιλήσει. Φωνάζει και ο Καριώτης, αυτή μας εδώ. Ο πρόεδρος του Εθνικού Κτηματολογίου, γιατί έχουμε πάρα πολλές. Ο κύριος Βίκτορ Νάκος, κύριε πρόεδρε, πελάτε εδώ πέρα. Δεν θα τους φωνάξουμε τόσο, μη φοβάστε. Μη φοβάστε. Θα δέσουμε και τον Νίκο εδώ πέρα. Τα χάπια σου θα σου λέω. Κάθε μέρα σου λέω.